βρισκόμαστε στο μέσο μιας πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης για τη χώρα μας. Αυτή την περίοδο, τι ευκαιρίες μπορεί να υπάρξουν για ανάπτυξη στον νόμο Τρικάλων? Κύριε Αλεξή, όντως αντιμετωπίζουμε μια πρωτόγνωρη οικονομική κρίση. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας και να στοχεύσουμε σε αυτά. Εμείς ως επιμελητήριο θέσαμε σαν στόχους, γιατί θεωρούμε ότι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας είναι ο πρωτογενής τομέας και το τουριστικό προϊόν. Ο τουρισμός βέβαια με βάση τα μετέωρα αλλά και τον ορεινό όγκο και με στόχο πάντα να μπορούμε να συνδυάσουμε το παραγόμενο προϊόν, τη γαστρονομία, με το τουριστικό προϊόν. Άραγε με αυτή τη διαδικασία μπορούμε να πετύχουμε, ώστε για μένα το πρωτογενή τομέα δίνει, όταν συνδυάζεται με το τουριστικό προϊόν, περιπεραξία και το τουριστικό προϊόν αναβαθμίζεται. Στον πρωτογενή τομέα, τι ευκαιρίες ανοίγονται σήμερα στην περιοχή μας? Ήδη έχετε αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες σαν επιμελητήριο? Ο πρωτογενής τομέας θα πρέπει έτσι να βάλουμε στο μυαλό μας ότι μια λέξη. Παραγωγή, παραγωγή, παραγωγή. Αυτό που λείπει από την Ελλάδα είναι η παραγωγή. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι θα πρέπει να παράγουμε τουλάχιστον αυτά τα οποία καταναλώνουμε. Γιατί όλοι γνωρίζουμε, όλοι είμαστε καταναλωτές, πηγαίνοντας στην αγορά, σπανίζουν τα δικά μας ελληνικά προϊόντα. Βλέπουμε, έχουν κατακλείσει τις αγορές, τα ξανά προϊόντα. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει για να πιστέψουμε ότι όντως η Ελλάδα αλλάζει και μπορούμε να βλέπουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση στην οποία αξίζει να ασχοληθεί κάποιος άνθρωπος, να ακολουθήσει ένας νέος άνθρωπος σήμερα η καλλιέργεια της γης? Μέχρι σήμερα βασιστήκαμε στις επιδοτήσεις και στις μονοκαλλιέργειες. Τώρα πρέπει να αλλάξουμε, σελίδα. Πρέπει να μπούμε σε δυναμικές καλλιέργειες, σε προϊόντα τα οποία θα είναι ανταγωνιστικά στην αγορά και να θα μπορούν να προωθηθούν στις αγορές. Έτσι το επιμελητήριο έχει κάνει πολλές ημερίδες επάνω σε διάφορες δυναμικές καλλιέργειες, όπως ήταν και τα κηπευτικά, γιατί θεωρούμε ότι πιστεύουμε ότι η Θεσσαλία θα πρέπει να αποτελέσει τον ανθόκηπο και τον λαχανόκηπο ολόκληρης της Ευρώπης, και καταθέσαμε την πρόταση για το πράσινο θερμοκήπιο. Αλλά και σήμερα το επιμελητήριο είναι στην υλοποίηση ενός project το οποίο είναι πολύ σημαντικό επάνω στην δέντρο καλλιέργεια. Και η επιλογή μας ήταν να επιλέξαμε ένα τύπο αχλαδιού το οποίο έχει μια δυναμική στην παγκόσμια αγορά. Είναι το Abate Fettel. Έχουμε συνεργασία με τα ελληνικά πανεπιστήμια αλλά και με το Πανεπιστήμιο της Μπολόνιας Ιταλίας, μια και εκεί έχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη και έχουν την καλύτερη γνώση πάνω στο αντικείμενο του αχλαδιού, του συγκεκριμένου, της ποικιλίας, του Abate Fettel. Βρισκόμαστε σήμερα σε ένα πρότυπο περιβόλι, το οποίο ασχολείται αποκλειστικά με αυτή την καλλιέργεια του αχλαδιού, το οποίο το επιμελητήριο έχει επιλέξει να προκρίνει. Έτσι. Τι μπορεί να πω? Ακριβώς. Εδώ είμαστε όντως σε μια καλλιέργεια αχλαδιού. Είναι, για να γίνουμε κατανοητοί, αυτό βλέπουμε ότι είναι σε παλμέτα, η καλλιέργεια σε παλμέτα. Είναι αραιή φύτευση, δεν είναι πυκνή φύτευση. Είναι θέμα επιλογής του επιχειρηματία. Αυτό το περιβόλι ανήκει σε δύο γεωπόνους, δύο νέα παιδιά, οι οποίοι έχουν ζήλο, έχουν αγάπη προς τη δεντροκαλλιέργεια και στην παραγωγή. Είναι ο κύριος Τρύπας και ο κύριος Γιαλαμάς. Και βλέπουμε, είναι τελείως διαφορετικό που θα έχετε δει εδώ στην Ελλάδα. Βλέπουμε, βλέπουμε τις σκιάσεις και τα δίχτυα τα οποία βοηθούν στη σκίαση αλλά και στην χαλαζιακή προστασία. Είναι αντιχαλαζιακά τα δίχτυα αυτά, αλλά προστατεύεται η παραγωγή από το χαλάζι αλλά και από τις σκιάσεις για να έχει καλύτερη ποιότητα το προϊόν. Άρα και είμαστε σε ένα σύγχρονο περιβόλι με σύγχρονες τεχνικές για να μπορεί να παράγει καλύτερα προϊόντα, ποιοτικά προϊόντα, για να μπορέσουν να βγουν ανταγωνιστικά στις αγορές. Προσφέρετε το έδαφος της περιοχής μας, το κλίμα που επικρατεί στα Τρίκαλα, στον νομό Τρικάλων, τον περισσότερο χρόνο του έτους για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια? Στα Τρίκαλα, μετά από τις αναλύσεις και τις κλιματολογικές και τα φωτολογικές στοιχεία που έχουμε, τα οποία τα δώσαμε και στα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά και στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνιας, με τον οποίο έχουμε συνεργασία,
είπα ότι είναι ιδανικές για αυτό το τύπο την καλλιέργεια και μάλιστα έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την Εμίλια Ρωμάνια, που εκεί έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη αυτού του είδους της καλλιέργειας. Αρκεί εμείς να το πιστέψουμε, να το αποφασίσουμε και να την αναπτύξουμε. Είναι δύσκολη η καλλιέργεια, γιατί στη Θεσσαλία λίγο πολύ έχουμε μάθει σε καλαμπόκι, σιτάρι, βαμβάκι. Είναι δύσκολο να προχωρήσει κανείς σε μια τέτοια καλλιέργεια? Κοιτάξτε, αυτό που εμείς σαν επιμελητήριο καταλάβαμε, ότι ένας νέος άνθρωπος, ένας νέος επιχειρηματίας που θέλει να μπει στον πρωτογενή τομέα, έχει να αντιμετωπίσει την τεχνογνωσία, τη γνώση, γιατί θέλει να έχει πώς θα βρει την ανάλογη γνώση για αυτό που θα κάνει, να έχει τη στήριξη και απάνω σε τεχνικά θέματα για να μπορεί να έχει τις ανάλογες αποδόσεις. Αυτό είπαμε εμείς σαν επιμελητήριο, γι' αυτό έχουμε επαφές και με τα πανεπιστήμια της Ελλάδος και με το Πανεπιστήμιο της Ιταλίας, να μπορούμε να το προσφέρουμε τη γνώση ώστε να λύσει τουλάχιστον τα τεχνικά προβλήματα. Και μετά το επιμελητήριο προχώρησε, γιατί κύριε Αλεξίου, θα σας πω κάτι, ότι αν η γεωργία δεν πηγαίνει σε ομάδες παραγωγών, δεν μπορεί να είναι βιώσιμη, γιατί πρέπει αυτή η επιχείρηση να παράγει την κρίσιμη μάζα, να έχει την κρίσιμη μάζα παραγωγής, για να μπορεί να βγει στις αγορές, να μπορεί να καλύψει τις αγορές. Οπότε το επιμελητήριο έρχεται να λειτουργήσει σαν συντονιστής, αν μπορώ να καταλάβω. Το επιμελητήριο έρχεται να βοηθήσει ώστε να οργανώσει τη βάση των επιχειρηματιών οι οποίοι θέλουν να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία, μαζί βέβαια με την άριστη συνεργασία που έχουμε με τους Δήμους και με την Περιφέρεια, και μάλιστα ειδικά με το Δήμο Τρικαίων και με το Δήμο Πύλης. Είμαστε πιο συχνά σε επαφή για να μπορέσουμε να πετύχουμε το ζητούμενο, το οποίο θα είναι μια μεγάλη ομάδα παραγωγών, η οποία θα παράγει προϊόντα, θα τα συσκευάζει, θα τα αποθηκεύει και θα υπάρχει και το γραφείο, το οποίο θα είναι για την προώθηση των προϊόντων αυτών, για να πετυχαίνουν να βρουν και αγορές και καλές τιμές. Ωραία. Ήθελα να ρωτήσω, ας αφήσουμε λίγο το Αχλάδι, το περιβόλι, το οποίο πάει καλά φαίνεται. Υπήρξαν ορισμένες ημερίδες από το επιμελητήριο για αρωματικά φυτά, για μανιτάρια, για σαλιγκάρια. Είχε υπάρξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εκείνη την περίοδο από πολύ κόσμο. Είχε κατακλειστεί η αίθουσα του επιμελητηρίου από νέους ανθρώπους. Υπάρχει συνέχεια σε αυτό? Ναι. Είναι απλά ένα ενθουσιασμό? Είναι αλήθεια ότι η εμπειρία την αποκτάσουμε το χρόνο. Εμείς σωστά στοχεύσαμε και σωστά στοχεύουμε ότι ο πρωτογενής τομέας περνάνε μία από τις σημαντικές δράσεις του επιμελητηρίου και της ανάπτυξης γενικά της περιοχής. Τότε κάναμε ημερίδες, όπως είπατε, για τα αρωματικά φυτά, για τα σαλιγκάρια, για τα μανιτάρια, για μια σειρά δυναμικές καλλιέργειες. Το αποτέλεσμα τι ήτανε? Κάποιοι τολμούσαν, νέοι επιχειρηματίες, και μπαίνανε σε αυτές τις καλλιέργειες. Όμως τι δεν είχανε? Δεν είχαν τον όγκο παραγωγής, το οποίο είσαι απαραίτητος για να βγει στις αγορές, και δεν είχαν και τη γνώση. Άρα μετά από αυτό είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα project που να υπάρχει μια ομάδα παραγωγών που να έχει την κρίσιμη μάζα παραγωγής, να μπορεί να βγει στις αγορές και να έχει καθητοποιημένη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή παραγωγή, είπαμε, συσκευασία, ψυγεία για την διατήρηση και την προώθηση των προϊόντων στις αγορές. Και γι' αυτό καταλήξαμε ότι αυτό που πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνεται μέσα από ομάδες παραγωγών, συνειδητοποιημένοι ότι πρέπει επιχειρηματικά πλέον να δούνε τον πρωτογενή τομέα, για να μπορούμε να βγούμε ανταγωνιστικά στις αγορές και να ζητήσουμε κι εμείς μερίδιο αγοράς. Ίσως το επόμενο βήμα του επιμελητηρίου να είναι η δημιουργία κάποιων τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, τα οποία θα προωθηθούν στις αγορές. Δηλαδή, λέω εγώ παράδειγμα, το τυρί, το γάλα, η φέτα, το καστέρι ή ό,τι άλλο. Θα μπορούσε το επιμελητήριο να παίξει ένα τέτοιο ρόλο? Να σας πω, είναι όντως η μεταποίηση, δηλαδή το παραγόμενο προϊόν και η μεταποίηση είναι μέσα από τους στόχους μας. Mm-hmm. Γιατί λέμε ότι θα έχουμε παραγωγή, γιατί αν δεν έχεις παραγωγή, δύσκολο προχωράς στη μεταποίηση με εισαγόμενα προϊόντα. Χάνεις το συγκριτικό πλεονέκτημα. Έτσι όπως βλέπουμε και όπως γνωρίζουμε, εδώ στο νομό Τρικάλων είναι πρώτο σε παραγωγή φέτα σε όλη την Ελλάδα. Άρα έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα απάνω στα τυροκομικά. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι πώς μπορούμε, πολλές μεγάλες, υπάρχουν και μεγάλες επιχειρήσεις
στο νομό που σήμερα εξάγουν προϊόντα σε όλο τον κόσμο. Αυτός που είναι ο στόχος του μελητηρίου είναι περισσότεροι να μπορούν να έχουν πιστοποιημένα προϊόντα, να έχουν ανάλογα προϊόντα που μπορούν να κερδίσουν ξένες αγορές. Πρώτα να καλύψουμε τις δικές μας πάντα σαν στόχος και μετά να βγουν σε ξένες αγορές. Πάτε βήμα-βήμα δηλαδή, σιγά-σιγά προκειμένου να... Ναι, αυτό που λέγεται ας πούμε συνεχώς που ακούγεται εξωστρέφεια. Η εξωστρέφεια θα πρέπει σιγά-σιγά να αποκτηθεί, γιατί για μια επιχείρηση για να έχει εξωστρέφεια και να πουλήσει σε ξένες αγορές πρέπει πρώτα να έχει κερδίσει τη μάχη στην εσωτερική αγορά, πρέπει να έχει τις ανάλογες γνώσεις και δομές για να μπορεί να βγει στην... για να πούμε ότι είναι μια εξαγωγική έτσι, επιχείρηση. Σε αυτό γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για την ίδρυση ενός τμήματος εξαγωγικού στο επιμελητήριο που να μπορεί να μεταφέρει τη γνώση, ποιες διαδικασίες χρειάζονται, ποιο είναι το περιβάλλον για να εξάγεις στην Δυτική Ευρώπη ή στην Ανατολική Ευρώπη, γιατί οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές και για το κάθε προϊόν βάζουν οι χώρες οι οποίες θα αναδειχθούν ένα προϊόν, βάζουν κάποιους κανόνες, οι οποίες πρέπει να τις γνωρίζει ο επιχειρηματίας, έτσι το προϊόν του να το στήσει απάνω σε αυτούς τους κανόνες για να ευελπιστεί, ας πούμε, ότι θα βγει και θα κερδίσει την αγορά, έστω ένα μέρος της αγοράς αυτών των χωρών. Είστε άνθρωπος της αγοράς, ταξιδεύετε έξω, μιλάτε με κόσμο, βλέπετε φως στο τούνελ, υπάρχει έξοδος από την κρίση σύντομα. Θα πρέπει γενικά να καταλάβει η κοινωνία και η κεντρική κυβέρνηση ότι ο μόνος δρόμος είναι ότι θα πρέπει να παράγουμε. Να παράγουμε, λέγεται πρωτογενής τομέας, μα προϊόντα στην παραγωγική διαδικασία, στη μεταποίηση, μα στην παροχή υπηρεσιών. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει συνείδηση όλων ότι η λέξη παραγωγή θα πρέπει να στηριχθεί με κάθε τρόπο.